14 ημέρες μετά την καταγγελία 24χρονης Γαλλίδας ότι βιάστηκε από νεαρό άνδρα αγνώστων στοιχείων, άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου καταφέραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να φτάσουν παρά τις δυσκολίες και τα λίγοστα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους στην ταυτότητα του 29χρονου άνδρα υπήκοου Βουλγαρίας, ο οποίος ομολόγησε όχι ότι βίασε την νεαρή Γαλλίδα, αλλά δέχτηκε ότι η σεξουαλική πράξη έγινε με τη συνένεσή της. Η 24χρονη Γαλλίδα στις 12 Αυγούστου πέρασε το κατόφλι της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου, καταγγέλλοντας ότι ένας νεαρός άνδρας, τον οποίον δεν γνώριζε αλλά είχαν συστηθεί σε ένα μπαρ, την επιβίβασε στο γιοταγή αυτοκίνητό του, την οδήγησε σε άγνωστο για εκείνη μέρος και τη βίασε. Η ίδια δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερα στοιχεία και να περιγράψει τον άντρα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, διαπιστώθηκε βιασμός και τραύμα στο δεξί μυρό. Άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφαλείας από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν και εντατικοί έλεγχοι ξεκίνησαν σε μια προσπάθεια να ξετυλίξουν το κουβάρι και να φτάσουν στα ίχνη του άντρα. Οι λιγοστές κουβέντες που είχαν ανταλλάξει πληροφορίες από θαμώνες καταστημάτων συμπλήρωσαν σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ, με τους άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφαλείας να φτάνουν τελικά στην ταυτότητα του 27χρονου Βούλγαρου, ο οποίος συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα και θα κληθεί να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.